πολιτικής πράξης έχετε τον. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι κτηνίατρος, αλλά είμαι και νευροεπιστήμονας, όπως είπε η κυρία Βοκολάκη. Επομένως, χάρηκα πολύ, πάρα πολύ, όταν από την συνάδελφο προηγουμένως άκουσα τους όρους νευρώνες κάτωστρα ή mirror neurons, όπως και τον όρο ενσυναίσθηση, έμπαθη, αλλά δεν είμαι προετοιμασμένος να μιλήσω για αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Υποθέτω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στην συνέχεια, αν θα μας δοθεί πράγματι αυτή η ευκαιρία. Αν και δεν είμαι ειδικό στο θέμα της σημερινής συζήτησης, θεώρησα σκόπιμο να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή, προκειμένου να περιγράψω μια πτυχή του υποβάθμου που υπάρχει πίσω από κάθε ειδικό θέμα και να μεταφέρω απόψεις συναδέλφων που έχουν εξετάσει το πρόβλημα του πληθυσμιακού ελέγχου των αδέσποτων ζώων σε βάθος. Θα προσπαθήσω αρχικά να υποστηρίξω ότι η κτηνιατρική σχολή του Αρτιφίλτα είναι μια σχολή ανοιχτή προς την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο και προσπαθεί να ενθυσίσει στους φοιτητές της τις αρχές της ελεύθερης διακίνησης της γνώσης, των ιδεών και των ανθρώπων, καθώς και τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, ότι συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων της σε εθελοντικές δράσεις. Το πρόγραμμα σπουδών της κτηνιατρικής σχολής βασίζεται σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Υπάρχουν πολλές συνεργασίες μεταξύ μελών ΔΕΠ της κτηνιατρικής σχολής και εργαστηρίων και κλινικών της Ευρώπης αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Λυκού κόσμου. Με μια πρόχειρη καταγραφή επισημάνθηκαν μόνο την τελευταία δεκαετία 200 άρθρα με Ευρώπη, 40 με Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, 60 με Βόρεια Αμερική και 20 με άλλες χώρες, τα οποία έχουν δημοσιευτεί διεθνή επιστημονικά έγκυρα περιοδικά. Συνημμένο ένα. Είμαι λίγο προετοιμασμένος, θα σας καταθέσω ορισμένα συνημμένα για να κερδίσω χρόνο. Η κτηνιατρική σχολή είναι ενεργό μέρος της European Association of Establishments for Veterinary Education. Η κτηνιατρική σχολή συμμετέχει εδώ και 2 δεκαετίες περίπου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των κτηνιατρικών ιδρυμάτων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ελέγχεται από την European Committee on Veterinary Education. Ο κύριος Γκαμπριέλ προφανώς καταλαβαίνει γιατί μιλώ. Οι φοιτητές της κτηνιατρικής σχολής με το παράρτημα της International Veterinary Students Association συμμετέχουν σε πλήθος αναλλαγών και επισκέψεων μεταξύ των κτηνιατρικών σχολών της Ευρώπης και όχι μόνο. Υπάρχουν 2 συνημμένα σχετικά. Σε ό,τι αφορά τον εθελοντισμό, δηλαδή την ηθελημένη και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών για κάποιο κοινοφιλή σκοπό, ασφαλώς πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην Εγκυκλοπαίδεια Πάπτυρος Λαρούς, Βρετάνικα, την έκδοση του 1996, δεν υπάρχει το λήμα εθελοντισμός. Υπάρχει το λήμα εθελοντής που αναφέρεται μόνο σε εκείνον που κατατάσσεται εξουσίως στις ένοπλες δυνάμεις και συγκροτείται εθελοντικά σώματα. Η κτηνιατρική σχολή, πέρα από τα χιλιάδες παρασκευαστικά που εξετάζονται και οσυλλεύονται κάθε χρόνο στην κοινωνική ζώνη συντροφιάς και μέσα τα πλαίσια των δυνατοτήτων της, έχει αναπτύξει προς την κατεύθυνση αυτή συγκεκριμένες δράσεις. Στα πλαίσια της προσπάθειας να ληφθεί ένα μικρό κομμάτι από την ευθύνη όλων μας για την προστασία των άγριων ζώων και του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργήθηκε σχετική ομάδα, η οποία ήδη έχει επιθάλψει τα τελευταία 15 χρόνια περίπου 3.000 ζώα της ελληνικής άγριας πανίδας. Έχει γίνει στήρωση 394 αδέσποτων ζώων συντροφιάς μόνο το 2011. Το εργαστήριο ζωοτεχνίας συμμετείχε με 100 και πλέον φοιτητές της κτηνιατρικής σχολής στην δραστηριότητα που αφορούν τη φροντίδα υποειδών εργασίας μέσω της φιλοζωικής οργάνωσης Greek Animal Welfare Fund. Τέλος του πολύ πρόσφατα σωματείου με την επωνυμία Εθελοντική Δράση Κτηνιάτων Ελλάδας και η κτηνιατρική σχολή διαπραγματεύεται τη συμμετοχή 500 φοιτητών σε αυτό. Από τα αναφέρω προκύπτει ότι η κτηνιατρική σχολή είναι πράγματι μια σχολή ανοιχτή προς την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς φοβικά σύνδρομα και κόμπλεξ, και κατά συνέπεια κάθε είδου συγκεκριμένε παρεμβάσει πολύ περισσότερο αναστατούνται νομιμότητα που θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στη συνεργασία Ελλήνων και Ευρωπαίων συναδέλφων δεν συνάδουν με την οτροπία των διδασκών και των φοιτητών και το πνεύμα που επικρατεί στην κτηνιατρική σχολή του Αρτιφίλτα. Εξάλλου, θέλω να πιστεύω ότι όσοι βρίσκονται μέσα στην αίθουσα αυτή εφορεύουν τη θεωρία τη εξέλιξη του Νταρβίν. Η παραδοχή ότι ήμασταν και εμείς προϊόν της ίδιας διαδικασίας που έδωσε κάθε άλλη μορφή ζωής είναι παραδοχή καθοριστικής σημασίας για τον κάνον του απειλούμενου πλανήτη μας και την επιβίωσή μας ως είδος. Η βασική διαφορά μας από τα άλλα ζώα, ο μεγάλος εγκέφαλος, δεν μας δίνει μόνο τα πλεονεκτήματα εκείνα που μας επέτρεψαν να κυριαρχήσουμε έναν τελικό έλλειμμα όντων, αλλά γεννά και υποχρεώσεις. Σε ό,τι αφορά το ειδικότερο θέμα της σημερινής συζήτησης, καταθέτω την 25σέλιδη εμπεριστατωμένη μελέτη των συναδέλφων Πόσκου Βεπερίδη με τίτλο Παρεμβάσεις για τον περιορισμό του προβλήματος των αδέσποτων ζώων. Είναι το συνημμένο αριθμό 6. Στη μελέτη αυτή περιγράφονται η φυσιολογία αναπαραγωγής του σκύλου και της γάτας, η μέθοδο διαλέγχου της αναπαραγωγικής δραστηριότητας πυλικών και ασυνικών ζώων
οι αιτίες που προκαλούν αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων και τέλος η τρόπη αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα αναφερθώ μόνο σε ορισμένα συμπεράσματα, γιατί βλέπω ότι δεν έχω τον χρόνο. Οι παρεμβάσεις που καθιερώθηκαν διεθνώς ως οι πλέον αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων περιλαμβάνουν 1. Τη συστηματική εκπαίδευση του πληθυσμού στις ανάγκες και στην μεταχείριση των δεσπεζόμενων ζώων. Από την εμπειρία εφαρμογής αδεσπότητας, έχει αποδειχθεί ότι πλέον δεκτική και ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού αποτελείται από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου. Επομένως, πολλά πρέπει να γίνουν στην εκπαίδευση.